Θα ήθελα λοιπόν να σας καλησπερίσω σήμερα εδώ από την Αθήνα και το Ελληνικό Μουσείο Μετωρητών. Σήμερα έχουμε τη τιμή να φιλοξενούμε μέσω της πλατφόρμας Zoom τον Γιώργο Τουλιά από το Κίτιο Πλανητάριο, που είναι διευθυντής του Κίτιου Πλανητάριου, και να έχουμε μια ιδιαίτερη ομιλία με αφορμή την ημέρα αστρονομίας και ρωσικής κοσμοναυτικής, που στην ουσία είναι 5 συνεχόμενες μέρες, δεν είναι μόνο σήμερα. Και στη συνέχεια να έχουμε φυσικά και μια ζωντανή συνέντευξη με την ελληνοκύπρια αναλογική αστροναύτη, την Ελεονόρα Κάιζερ. Το όνομά μου είναι Τάκης Θεοδωσίου, επόπτης διευθυντής του Ελληνικού Μουσείου Μετωρητών, και θα έχουμε, πιστεύω, την ευκαιρία στο τέλος της ομιλίας παρουσίασης του Γιώργου Τουλιά να έχουμε και κάποιες ερωτήσεις, όπως και στο τέλος της συνέντευξης της κυρίας Ελεονόρας Κάιζερ το ίδιο. Ευθύς αμέσως λοιπόν θα παραχωρήσω από μένα το λόγο στον Γιώργο, αφού πρώτα όμως σας ενημερώσω ότι οι πενθήμερες αυτές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο μουσείο μας υπό τη σκεπή του Λόγου Σλόβα δίνουν φυσικά και της ευγενικής υποστήριξης του Ρωσικού Πρωτιστικού Κέντρου και του Ρωσικού Σπιτιού στην Αθήνα σε αυτές όλες τις εκδηλώσεις, και είναι ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση που μπορούμε και φέτος να έχουμε ένα τέτοιο είδους έστω μίνι φεστιβάλ διοργανώσεων με όλες τις καλές ή δύσκολες συνθήκες που υπάρχουν. Ευθύς λοιπόν αμέσως ο λόγος στο Γιώργο Τουλιά να μας δώσει τη δικιά του παρουσίαση για τον Γιούρι Γκαγκάρι. Καλησπέρα και από μένα με τη σειρά μου. Καλησπέρα από Κύπρο. Θα ήθελα πριν πρωτού αρχίσω να ευχαριστήσω δημοσίως το Ελληνικό Μουσείο Μετεωριτών και το Λόγο Σλόβα ΑΟΜΕΓΑ για την πρόσκληση και την τιμή που μας κάνει, και επίσης να ευχαριστήσω το Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο στην Αθήνα, που τώρα πλέον ονομάζεται Ρωσικό Σπίτι, Ρούσκι Ντόμ, επειδή αυτή η όλη εκδήλωση γίνεται υπό την αιγίδα του, και να τους ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για τη στήριξη, τους για αυτή την εκδήλωση. Θέλω να αναφέρω επίσης ότι έχουμε καλή συνεργασία και με το Ρωσικό Σπίτι στην Κύπρο, και θα τους ευχαριστώ και αυτούς επί της ευκαιρίας. Έχουμε δύο κοινά, Ελλάδα-Κύπρος και Ρωσικό Σπίτι στην Αθήνα, Ρωσικό Σπίτι στην Λευκοσία. Οπότε σας ευχαριστώ δημοσίως. Με τη σειρά μου θέλω να αναφέρω ότι το Κίτιο Πλανητάριο Αστροσκοπείο είναι ένα εκπαιδευτικό επιστημονικό κέντρο, το οποίο ασχολείται με τη διάδοση επιστημών, αστρονομίας, αστροφυσικής και γενικότερα των θετικών επιστημών. Επίσης ασχολείται με τη διάδοση της επιστήμης από μικρά παιδιά ηλικίας 3 ετών και πάνω. Έχουμε τις Ακαδημίες Αστρονομίας, εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις για το κοινό, και ασχολούμαστε και με επιστημονική έρευνα. Έτσι απλά ο κόσμος για να γνωρίζει λίγα πράγματα με ποιους, σε ποιους μπορεί να απευθυνθεί για να ρωτήσει κάποιες ερωτήσεις αργότερα. Επίσης έχουμε μαζί μας απόψε, όπως έχει αναφέρει και ο φίλος ο Τάκης ο Θεοδωσίου, την αναλογική αστροναύτη, την πρώτη Κύπρια αναλογική αστροναύτη, η οποία έχει συμμετέχει, σε αποστολή στο Κέντρο Αναλογικών Αστροναυτών στην Πολωνία, και στην αναλογική αποστολή για το Λουνάρις, από το Λούναρ από το φεγγάρι, και Άρις από τον Άρη. Θα μας τα πει αργότερα η ίδια, και θέλω να την ευχαριστήσω για αυτήν, για την τιμή που μας κάνει, προτού αρχίσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Τιμή μας. Στην απόψινή μου παρουσίαση έχω προσπαθήσει να ετοιμάσω κάτι το πολύ ξεχωριστό, κάτι πολύ κοντά σε αυτό που παρουσίασα μετά την πρόσκληση του Ρώσου Πρέσβη στις 12 Απριλίου φέτος, στην οποία γιορτάσαμε τα 60 χρόνια από την πρώτη διαστημική αποστολή, από την πρώτη ταξίδι κάποιου ανθρώπου στο
διάστημα. Και φυσικά αυτός είναι ο Γιούρι Γκαγκάριν. Ο Γιούρι Αλεξέιβιτς Γκαγκάριν είχε γεννηθεί στις 9 Μαρτίου του 1934 σε ένα χωριό, το Κλούσινο, ένα μικρό, πολύ μικρό χωριό στην περιοχή Σμόλενς της Σοβιετικής Ένωσης τότε. Τώρα αυτή η περιοχή ανήκει στη Ρωσία. Είχε ύψος 1,57, το οποίο αργότερα ήταν ιδανικό και τον βοήθησε γιατί αυτά που επιθυμούσε να πετύχει. Και I'm sorry, could you share the screen, please? Απολογούμε. Το παρακαλώ. Okay. Εντάξει. Τι βλέπετε? Okay, ευχαριστώ. Λοιπόν, ο Γιούρι Γκαγκάριν, όπως έχουμε πει, γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου, αν μου επιτρέπετε να επαναλάβω λιγάκι για να παρακολουθείτε. Οπότε, όταν μεγάλωσε, έφυγε από το μικρό χωριουδάκι και πήγε σε μια λίγο πιο μεγάλη πόλη κοντά στο χωριό του, όπου εκεί είχε κάνει εγγραφή σε μια σχολή μεταλλουργίας. Αργότερα, ενώ φοιτούσε, και είχε πάθος με τις πτήσεις, με τα αεροπλάνα. Είχε κάνει εγγραφή σε μια σχολή για να μάθει να πετά, να γίνει πιλότος. Οπότε αυτό το βοήθησε και αργότερα, όταν άνοιξαν θέσεις λίγο αργότερα στο Ρωσικό στρατό και εγγράφηκε εκεί ως πιλότος και αργότερα το 1957, συγγνώμη, το 1959, είχε υποβάλει αίτηση για το πρώτο πρόγραμμα εκπαίδευσης των κοσμοναυτών. Να πούμε ότι ο Γιούρι Γκαγκάριν είχε πάρα πολύ λίγη εμπειρία σε σχέση με τους συνυποψήφιους του, οι οποίοι είχαν εγγραφεί προηγουμένως. Όμως τελικά με κάποιες συγκυρίες και λόγω του ύψους του κατάφερε να ήταν αυτός που είχε επιλεγεί για την πρώτη επανδρομένη διαστημική αποστολή, η οποία έγινε στις 12 Απριλίου του 1961 με το διαστημόπλιο Βοστόκ, το οποίο όπως βλέπετε και στην διαφάνεια αναφέρεται σε έναν πύραυλο το οποίο κουβαλούσε αυτό το Βοστόκ 1, ο οποίος είχε ύψος 30 μέτρα. Και εδώ βλέπουμε μια αυθεντική φωτογραφία του Γιούρι Γκαγκάριν, όπως ήταν έτοιμος πριν την αναχώρηση στην καψούλα. Τώρα, στον καιρό της Σοβιετικής Ένωσης, τον καιρό που έχει γίνει η εκτόξευση, υπήρχε τότε ο ψυχρός πόλεμος και ο πόλεμος των άστρων, όπως το αναφέρουν ορισμένοι, γιατί όταν υπήρξε ο ψυχρός πόλεμος μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Αμερικής όσον αφορά την εξέλιξη τεχνολογιών που σχετίζονται με πολεμικά όπλα και υπήρχαν οι αντιπαραθέσεις μεταξύ κυβερνήσεων και λοιπά, τότε προσπαθήσαν να αποπροσανατολιστούν και να κάνουν να μεταφέρουν την κόντρα στο διάστημα για να δείξουν τις τεχνολογίες τους. Η Σοβιετική Ένωση κατάφερε με τον κατασκευαστή του Σεργέη Καραλιόφ και κάποιους οι οποίοι ήταν πρωτοπόροι τότε στην κοσμοναυτική και τους ακολουθούμε μέχρι σήμερα, τον Κωνσταντίν Τσορσκόφσκι, τον Φρέντρικ Ζάντερ και τον Γιούρι Κοντρατσιούκ, να φτιάξουν τον πύραυλο, να προγραμματίσουν την διαστημική αποστολή και να πάει στο διάστημα. Και παρόλο που πίστευαν ότι 5% υπήρχε πιθανότητες για επιτυχία και κανείς δεν ήξερε αν θα επιστρέψει πίσω στη γη ο Γιούρι Γκαγκάριν, αν θα επιβιώσει αυτό το ταξίδι, πώς θα πάει, διότι ο Γιούρι Γκαγκάριν κατά τη διάρκεια της αποστολής δεν είχε καθόλου έλεγχο του διαστημοπλοίου. Όλα γίνονταν από το έδαφος, από τους τεχνικούς. Ήταν από πολλούς κιόλας χαρακτηρίστηκε σαν μια αποστολή αυτοκτονίας για τον Γιούρι Γκαγκάριν. Δεν ήξεραν γενικότερα αν θα επιστρέψει. Οπότε
Βασιστήκαμε στις γνώσεις και στις τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν από τους προαναφερθέντες για να γίνει μια ομαλή διεξαγωγή της αποστολής. Όπως βλέπετε στο διάγραμμα, μετά την εκτόξευση, στο πρώτο στάδιο είχαν απογοληθεί 4 πυράβλοι που όθησαν τον 30 μέτρων πύραυλο. Σιγά σιγά είχαν αποκολληθεί κομμάτια σε διάφορα στάδια και όταν έφτασαν στο επιθυμητό υψόμετρο, εκεί χρησιμοποίησαν τον ήλιο για προσανατολισμό. Όταν κατάφεραν να βρουν τον ήλιο για να προσανατολίσουν το διαστημόπλιο με κάποιον τρόπο το οποίο τους βοηθούσε στο χειρισμό, τότε είχαμε αυτό που ονομάζουμε ελεγχόμενη πτήση. Δηλαδή μπήκε σε τροχιά με μια ελεγχόμενη πτήση η οποία ακολούθησε κάποια σενάρια τα οποία έπρεπε να ακολουθήσει ο Γιούρι Γκαγκάριν, κάτι να καταγράψει, κάτι να κοιτάξει, βασικά τα στάδια της αποστολής, δεν είχε και πάρα πολλά πράγματα να κάνει και μετά άρχισε το στάδιο της επανόδου στην ατμόσφαιρα. Ξεκίνησε ο πύραυλος, ο οποίος κουβαλούσε την άτρακτο. Όταν έφτασε στην επάνωδο, χωρίστηκε η άτρακτος με δικό της αλεξίπτωτο και εκεί ξεντονίστηκε, βασικά ξεχώρισε τον εαυτό του μαζί με την καρέκλα του Γιούρι Γκαγκάριν, εκτοξεύτηκε από την άτρακτο και σε ένα υψόμετρο ασφαλείας ξεχώρισε ο ίδιος από τη δική του καρέκλα και έπεσε με το αλεξίπτωτο του στο έδαφος. Κατά ακρίβεια δεν έπεσε στο έδαφος, αλλά κρεμάστηκε από ένα δέντρο. Στην οθόνη μας τώρα βλέπουμε το Βοστόκ 1 και βλέπετε, μπορείτε και εσείς να δείτε πόσο στενάχωρο ήταν και πόσο δύσκολο ήταν κάποιος να προσαρμοστεί σε αυτόν τον μικρό χώρο για την ώρα της πτήσης και πώς δεν είχε καθόλου χώρο να κινηθεί. Και έτσι ερχόμαστε στα προλεγόμενα που ανάφερα για το ύψος του, ότι τον βοήθησε στο να επιλεγεί σε αυτή την αποστολή. Τώρα, αυτή η αποστολή διάρκησε 108 λεπτά, δηλαδή 1 ώρα και 48 λεπτά. Ήταν η πρώτη αποστολή όπου είχαμε κάποιον άνθρωπο στο διάστημα. Όπως έχω προαναφέρει, κανείς δεν ήξερε τι θα γίνει. Και βλέπουμε εδώ στο χάρτη ότι έγινε η εκτόξευση στις 6 και 7 λεπτά το πρωί από το κοσμοδρόμιο που τώρα γνωρίζουμε ως Baikonur. Έκανε ολόκληρη γύρω από τη γη, μια ολόκληρη σχεδόν τροχιά. Στις 7 η ώρα το πρωί ανακοινώθηκε από το ράδιο της Μόσχας το επίτευγμα. Ο κόσμος τρελάθηκε. Τα νέα έφτασαν σε όλο τον κόσμο και στις 7 και 10 άρχισε η προετοιμασία για επιστροφή και στις 7 και 55 σε κάποιο περιοχή της Σιβηρίας έγινε η προσεδάφιση. Ενώ ήταν ο Γιούρι Γκαγκάριν βρισκόταν σε τροχιά και όπως ξέρουμε όλοι ήταν ο πρώτος, και αυτό είναι και το πιο σπουδαίο επίτευγμα ίσως της ανθρώπινης τεχνολογίας του διαστήματος, ενώ το πιο μεγαλύτερο βήμα για την εξερεύνηση του διαστήματος, ανάφερε ότι ενώ βρίσκονταν σε τροχιά έβλεπε πόσο όμορφος είναι ο μπλε πλανήτης μας. Και ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που έλεγε ότι οι άνθρωποι πρέπει να το διατηρήσουν έτσι και να αυξήσουν την ομορφιά του και όχι να τον καταστρέψουν. Και κοιτάξτε, το πιο σημαντικό είναι ότι ένας άνθρωπος, ο οποίος στρατιωτικός, ο οποίος ήταν φυσικά ασχολείται με την επιστήμη και πιλότος πολεμικών αεροσκαφών, ξέχασε τα πάντα, του δημιουργήσε τόσο μεγάλο δέος και τόσο έμεινε τόσο έκπληκτος από αυτά που είδε, που άρχισε τότε να συμπεριφέρεται σαν ένας παγκόσμιος πολίτης. Δηλαδή, έβαλε όλους τους ανθρώπους πάνω στον πλανήτη και στην ίδια μοίρα και μιλούσε εκ μέρους όλους για την προστασία του πλανήτη. Αυτό ήταν κάτι το πολύ ξεχωριστό.
Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες από την, μετά την προσεδάφιση της καψούλας και αυτή η φωτογραφία για πρώτη φορά είχε βγει από τα αρχεία, είχε πάρθει από το σημείο της προσεδάφισης, πρόσκληση μπορώ να πω, το 1961 και είχε δει για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας 2 Μαΐου του 2013. Σκεφτείτε πόσο καλά κρυμμένα είχαν τις διαστημικές αποστολές. Δεν έβγαζαν σχεδόν καθόλου λεπτομέρειες στην επιφάνεια. Ούτε μια φωτογραφία, ας πούμε, για κάποιον, για τους αντιπάλους, θα μπορούσε να πει πολλά όσον αφορά τα υλικά που χρησιμοποίησαν, τον τρόπο που εισήλθε πίσω στην ατμόσφαιρα κλπ. Οπότε δεν τη δημοσίευσαν μέχρι και το 2013. Να πούμε ότι εκεί συναντήθηκε από δύο ανθρώπους οι οποίοι είδαν κάποιον να πέφτει από τον ουρανό. Για αυτούς ήταν κάτι σαν να έβλεπαν κάποιον εξωγήινο. Φυσικά, αφού ήταν και μυστικά όλα, οι άνθρωποι δεν ήταν σε γνώση του. Οπότε έβλεπαν κάποιον να έρχεται από τον ουρανό, από το διάστημα. Τρομοκρατήθηκαν στη φάρμα τους εκεί με τις αγελάδες και να κάποιος να κρέμεται από το δέντρο. Ήταν κάτι το πολύ συνταρακτικό. Ήταν λοιπόν μια μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Τον είχαν παραδεχτεί ακόμα και οι αντιπάλοι. Μετά την ανακοίνωση του ρωσικού ραδιοφώνου στις 7 η ώρα, όλες οι εφημερίδες είχαν γράψει γι' αυτό. Ο κόσμος τρελάθηκε, βγήκαν στους δρόμους, ήταν όλοι χαρούμενοι. Ήταν μεγάλο επίτευγμα και σε σχέση με την αντιπαράθεση που είχαν με η Σοβιετική Ένωση με την Αμερική. Είχαν δείξει μεγαλύτερη τεχνολογία, μεγαλύτερο επίτευγμα, είχαν κερδίσει τις εντυπώσεις. Ήταν τόσο μεγάλο το επίτευγμα που ακόμα και οι θεωρητικά αντίπαλοι, οι Times της Νέας Υόρκης, τον είχαν βάλει πρωτοσέλιδο. Αντιλαμβάνεσαι τώρα, εάν αυτός που ονομάζεται εχθρός σου σε θαυμάζει και σε κάνει πρωτοθέλητο. Μιλάμε για πάρα πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα. Man in Space στο Times New York. Είχε αναγκηρυθεί ως εθνικός ήρωας, ήρωας του στρατού, πάρα πολλά μεγάλα επιτεύγματα και πάρα πολλά παράσημα για διάφορους λόγους. Ήταν πλέον όχι μόνο ο εθνικός ήρωας, αλλά και ένας παγκόσμιος ήρωας. Και στο σημείο όπου έγινε η προσεδάφιση, έχει χτιστεί αυτό το μνημείο το οποίο βλέπουμε στην οθόνη μας. Ένα που δείχνει την εκτόξευση του πυράβλου με το Βοστόκ και το άλμα του Γιούρι Γκαγκάρι. Στη Σιβηρία βρίσκεται αυτό. Όπως έχω πει, ήταν ένας παγκόσμιος ήρωας πλέον. Οπότε μετά όλες οι χώρες ήθελαν να τον έχουν κοντά τους, να τους επισκεφτεί, να τον γνωρίσουν, να μιλήσει με τον κόσμο, να τους μιλήσει για το επίτευγμα. Έτσι επισκέφτηκαν 28 χώρες και στις οποίες φυσικά και τον τίμησαν αναλόγως. Και είχε δώσει πάρα πολλές συνεντεύξεις στον τύπο και λοιπά. Και ο κύριος λόγος, πάλι που, για τον οποίο όλοι μιλούμε μέχρι και σήμερα, ήταν να κάποιος στρατιωτικός μιλούσε για ειρήνη και μιλούσε για συντονισμένες προσπάθειες ανά το παγκόσμιο για να διατηρήσουμε τη γη και να την προστατεύσουμε. Αυτό ίσως είναι το πιο μεγάλο μήνυμα που έχει αυτή την αποστολή και πράγματι τον συγχαίρουμε όλοι. Μία από τις 28 χώρες ήταν η Κύπρος και η άλλη ήταν η Ελλάδα. Την Ελλάδα είχε επισκεφτεί για μια μισή μέρα στις 11, αν θυμάμαι καλά, ήταν 11 Φεβρουαρίου του 1962. Και αργότερα, φεύγοντας από την Ελλάδα, επισκέφτηκε την Κύπρο.
Στην Κύπρο έχουμε ένα μνημείο του Γιούρι Γκαγκάρη, μια προτομή, ο οποίος βρίσκεται στο Δημοτικό Κήπο Λευκωσίας, είναι αυτή που απεικονίζεται στη διαφάνεια. Κάθε χρόνο στις 12 Απριλίου τον τιμούμε με επίσημη κατάθεση στεφάνου και εφόσον ενέπνευσε όλος τον κόσμο, ο διάσημος καλλιτέχνης, γραφίτη στην Κύπρο, ο Παπαράτσι, είναι παγκόσμια διάσημος, έχει απεικονίσει τον Γιούρι Γκαγκάρη στον τοίχο μιας πολυκατοικίας στην περιοχή Αμοχώστου, στην Αγία Νάπα. Και όλοι οι τουρίστες φαντάζεστε ότι είναι κάτι πολύ όμορφο, το φωτογραφίζουν ολόκληρο και τον κάνουν post στα μέσα, στα media, στα Facebook, στο Instagram κλπ. Πέραν των συνεντεύξεων είχαν εκδοθεί αναμνηστικές κάρτες, γραμματόσημα, διάφορα αναμνηστικά για να τιμήσουν τον Γιούρι Γκαγκάρη. Στην Κύπρο, στις 12 Απριλίου, έχουμε, όπως υποσχέθηκα, προσπάθησα να ανακαλύψω και να κάνω κάπως ξεχωριστή και να βρω κάποιες εικόνες που δεν έχουν δει μέχρι σήμερα τη δημοσιότητα. Ελπίζω να τα έχω καταφέρει και να εντυπωσιαστούμε όλοι. Βλέπουμε και μια φωτογραφία που της είχαν βάλει χρώμα και είναι πολύ εντυπωσιακή. Βλέπουμε τον Γιούρι Γκαγκάρη, τον οποίο τον είχε υποδεχτεί ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος, καθώς και δημάρχη Λεμεσού και Αμοχώστου. Και βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία, το Γιούρι Γκαγκάρη είχε χαρίσει στον πρόεδρο το βιβλίο του για την πρώτη πτήση γύρω από τη γη, το είχε υπογράψει και το άφησε στον πρόεδρο. Όπως βλέπετε, οι δρόμοι είναι κατάμεστοι από κόσμο, είχαν πλημμυρίσει προκειμένου να δουν από κοντά τον θρύλο του διαστήματος. Περιττώ να πω ότι αυτή η επίσκεψη του Γιούρι Γκαγκάρη αποτέλεσε ένα κόσμο ιστορικό γεγονός στο νησί μας. Επίσης, όταν επισκέφτηκε την Λεμεσό και την Αμόχωστο, η πηγή αναφέρει ότι τον έχουν κάνει επίσημο δημότη, επίσημο πολίτη των δύο επαρχιών. Ο κύριος Κώστας Παρτασίδης, τότε ο δήμαρχος της Λεμεσού, του είχε παραδώσει το ασημένιο κλειδί της πόλης στην πλατεία Ερώων τότε, παρουσία συγκεντρωμένου πλήθους, φαντάζεστε, βλέπετε και από τις εικόνες πάνω δεξιά. Και ανέφερε ότι το επίτευγμα του Γιούρι Γκαγκάρη τον καθιστά όχι μόνο πολίτη του κόσμου, συγγνώμη, όχι μόνο πολίτη της Ρωσίας, αλλά και πολίτη όλου του κόσμου. Τώρα, πού μαζεύεται πολλοί κόσμος? Είναι, όπως λέμε, στην Αθήνα παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση, όπως ο κόσμος μαζεύεται και κατακλείζει το γήπεδο. Όταν ήρθε, είχαμε παιχνίδι, το ντέρμπι της αγωνιστικής ήταν Ομόνια ΑΠΟΕΛ στο παγιό στάδιο Γκάσιπι, κατάμεστο στάδιο με 6.000 τότε θεατές, και ο Γιούρι Γκαγκάρη, όπως βλέπετε, ενώ ήταν έτοιμο πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, μπήκε με αυτοκίνητο και έκανε όπως το λεγόμενο γύρο του θριάμβου και τον καταχειροκρότησαν 6.000 κόσμος. Τότε 6.000 σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα ήταν μεγάλο επίτευγμα. Ο Γιούρι Γκαγκάρη έχει εμπνεύσει όλους μας και εμένα προσωπικά, και από ό,τι θα σας πει και αργότερα η Ελεονόρα, η οποία είναι η αναλογική αστροναύτης και θέλει να γίνει κανονική αστροναύτης, να πάει στο διάστημα και να είναι η πρώτη Κύπρια που θα πάει στο φεγγάρι της. Το ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας και την ψυχή μας. Και τέτοιες ενέργειες και τέτοια παιδιά τα οποία έχουν τόσο θάρρος και τόση αγάπη για αυτόν που κάνουν, τόσο πάθος, με συγκινούν αφάνταστα. Τις εύχομαι ολόψυχα. Όπως έχω προαναφέρει, έχει εμπνεύσει πάρα πολλούς και έτσι οι επιστήμονες άρχισαν να δίνουν τα ονόματα του, το όνομα του Γκαγκάρη σε ανακαλύψεις ή σε τοπονύμια τα οποία χρησιμοποιούμε στο διάστημα. Όπως βλέπουμε τώρα, είναι ένα κρατήρα ο οποίος έχει πάρει το όνομα του από το Γιούρι Γκαγκάρη.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών για νέους αστεροειδείς, ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε και εμείς στο Κέντρο Καϊδάρα Αστεροσκοπείο, κάνουμε έρευνες για νέους αστεροειδείς, για προστασία του πλανήτη. Κάποια ομάδα είχε ανακαλύψει τον αστεροειδή 1968 Συμπή, τον οποίο μετά μετονόμασε Γιούρι Γκαγκάριν και μπαίνοντας στη βάση δεδομένων της NASA ή του Minor Planet Center μπορείτε να βρείτε το διάγραμμα με την τροχιά του του αστεροειδή, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ του Άρη και του Δία και στην κύρια ζώνη αστεροειδία. Ο Γιούρι Γκαγκάριν με το επίτευγμα του έχει σημαδεύσει για πάντα πλέον η ανθρωπότητα. Και έτσι η ανθρωπότητα γιορτάζει αυτό το επίτευγμα κάθε χρόνο στις 12 Απριλίου και αυτήν την ημέρα την ονομάζουμε Παγκόσμια Μέρα Κοσμοναυτικής. Και υπάρχει και η εκδήλωση η οποία ονομάζεται Yuri's Night, βραδιά του Yuri. Τώρα, στην Παγκόσμια Μέρα Κοσμοναυτικής, το ρωσικό σπίτι σε κάθε χώρα κάνει μαζί με το πολιτιστικό κέντρο φυσικά, μαζί με την πρεσβεία της κάθε χώρας, διοργανώνουν εκδηλώσεις και έχουμε την τιμή εμείς στην Κύπρο να έχουμε κάθε χρόνο συνεργασία με το ρωσικό πολιτιστικό κέντρο, το Ruskitom, και φέτος ήμασταν και επίτιμοι καλεσμένοι για την κύρια ομιλία για τον κύριο Γκαγκάριν και μας τιμά ιδιαίτερα και σας ευχαριστώ ξανά και τον κύριο Μπρέσουνε Σάτσιν και την κυρία Κύρια Χαραλάμπους από το Ρουσκητό, όπως επίσης και την τιμή που μας κάνει τώρα το Ρουσκητό στην Αθήνα. Στο Yuri's Night είναι ένα project από τους αστρονόμους χωρίς σύνορα σε συνεργασία με την ομάδα του Yuri's Night, την οποία διοργανώνουμε ένα θεματικό πάρτι, δηλαδή κάνουμε ένα disco party, το οποίο στην αρχή σχετίζεται με παρουσιάσεις που αφορούν τον Γιούρι Γκαγκάριν και την Παγκόσμια Μέρα Αστροναυτικής. Στολίζουμε το χώρο στο πλανητάριο ή στα επιστημονικά κέντρα ή στο αστρονομικό κλαμπ, οπότε μπορείτε να πάρετε ιδέες για τον χρόνο, με αντικείμενα που θυμίζουν την αποστολή και αργότερα διασκεδάζουμε με μουσική, με το λεγόμενο disco party. Στην Παγκόσμια Μέρα Κοσμοναυτικής φυσικά και μιλάμε για τις τεχνολογίες του διαστήματος και για περαιτέρω εξερεύνηση του διαστήματος με νέες τεχνολογίες. Όπως ενέπνευσε εμάς να ασχοληθούμε με το θέμα, ενέπνευσε και άλλους που ήταν στο πρόγραμμα της Κοσμοναυτικής. Και εδώ είχαμε το πρώτο γυναικείο επίτευγμα όσον αφορά την πρώτη κοσμοναύτη στο διάστημα, την Βαλεντίνα Τερεσκόβα. Και εδώ βλέπουμε στο μνημείο για την Βαλεντίνα Τερεσκόβα. Ήταν η πρώτη γυναίκα κοσμοναύτης. Αργότερα είχαμε ανάπτυξη τεχνολογιών και είχε αυξηθεί ο πύχης και είχαμε τον πρώτο άνθρωπο ο οποίος έκανε διαστημικό περίπατο, τον κοσμοναύτη Αλεξέη Λιόνοφ. Είμαι ένας φανατικός θαυμαστής του, δεν το κρύβω. Είχε κάνει την πρώτη διαστημικό περίπατο 18 Μαρτίου 1965. Ήταν ένα πολύ τολμηρό βήμα και για τον άνθρωπο και για την ανθρωπότητα, τον ίδιο σαν άνθρωπο και για την ανθρωπότητα, όμως και για τις τεχνολογίες διαστήματος και για να δούμε πώς συμπεριφέρεται το ανθρώπινο σώμα όταν υιορείται σε καταστάσεις έλλειψης βαρύτητας. Τόσο πολύ το θαυμάζω που όταν ιδρύσαμε αυτό το επιστημονικό κέντρο, το Gideon Planetary Astroscopio, το μότο μας είναι Join our spacewalk, δηλαδή συμπορευτείτε στο διαστημικό μας περίπατο. Και έτσι έχουμε μια ιδιαίτερη αδυναμία. Και αυτό ευχαρίστησε τον ίδιο τον Λεόνο, διότι είχε να τον γνωρίσω σε ένα παγκόσμιο συνέδριο στο Λονδίνο. Το συγκίνησε ιδιαίτερα και με ευχαρίστησε γι' αυτό.
και αργότερα είχαμε λόγω τη στενή επαφή που είχαμε με την Ρωσική Πρεσβεία και με τη Ρωσική Ροσκόσμος, είχαμε ζητήσει και παρακαλέσει να μας στείλουν για κάποια έρευνα που κάναμε για την, για κάποια προγράμματα εκπαιδευτικά για τις αποστολές στην Αφροδίτη και μας, όπως βλέπετε στην οθόνη, είναι γράμμα από την Ροσκόσμος, το οποίο απευθύνεται προσωπικά σε μένα και στον γκρουπ του αστεροσκοπίου και του πλανηταρίου Κίδιον, το οποίο μας συγχαίρουν για τη δουλειά που κάνουμε εδώ στο Επιστημονικό Κέντρο και μας έχουν παραχωρήσει τα αυθεντικά files, το οποίο μας τιμά ιδιαίτερα, της αποστολής Βενέρα 13 και τα οποία μας έχουν στείλει ήχους από την αποστολή στην Αφροδίτη. Και τους ευχαριστώ ξανά την Ροσκόσμος δημοσίως. Αυξήθηκε από τότε η συνεργασία μας και με την ρωσική κοινότητα εδώ στην Κύπρο και με την Ροσκόσμος και έχω ένα μικρό τεχνικό προβληματάκι με το πρόγραμμα μου. Ένα λεπτοδάκι. Αλεξάνδερ, μας ακούμε, ακούτε? Τάκη, με ακούτε? Έχω ένα μικρό πρόβλημα, πρέπει να κάνω... εντάξει, είμαι κοντά. Γιώργο, σε ακούμε κανονικά εμείς εδώ. Mm-hmm. Η επιστροφή είναι μια χαρά. Εντάξει, ένα λεπτοδάκι, γιατί έκανε crash το PowerPoint, να το ανοίξω ξανά. Ένα λεπτοδάκι. Okay. Εγώ έχω ήδη θέσει στο chat αν υπάρχουν ερωτήσεις από το κοινό, ναι, θα θελήσουν να απαντηθούν μετά από τον Γιώργο και περιμένουμε να δούμε πιθανές ερωτήσεις που θα έχουμε. Mm-hmm. Για να πω στο Zoom για να κάνω χειρά από την οθόνη μου ξανά. Okay. Λοιπόν, επανέρχομαι. Άνοιξε ξανά το πρόγραμμα. Ελπίζω να μην έχει... βλέπω ότι σκέφτεται το κομπιούτερ μου. Όπως έχω αναφέρει, είχαμε αναπτύξει περισσότερες συνεργασίες, περισσότερες φιλίες, ειδικά με τον κοσμοναύτη Αλεξάντροβιτς Βολκόβ, ο οποίος είχε κάνει τρεις διαστημικές αποστολές, είχε μείνει 391 μέρες πάνω στο διαστημικό σταθμό. Τον έχουμε συναντήσει τρεις φορές μέχρι σήμερα. Για να πω, είναι και ο γιος του τώρα κοσμοναύτης, του κύριου Βολκόβ. Έχουμε πρόβλημα πάλι με το share. Okay. Οπότε έχουν αναπτυχθεί οι σχέσεις μας γενικότερα με την Ρωσία και με τη Ρωσική κοινότητα στην Κύπρο. Μπορώ να πω ότι έμπρακτα μέχρι και σήμερα μας στηρίζουν και εβδομαδιαία και ετησίως με τις παρουσίες τους εδώ και την προβολή που μας κάνουν στο παγκόσμιο και μας στηρίζουν στις εκδηλώσεις μας και τους ευχαριστώ ξανά. Τώρα ετοιμάζομαι να σας δείξω ένα βίντεο. Αυτό το βίντεο, να το ετοιμάσω λίγο. Αυτό το βίντεο το έχω βρει από τα αρχεία του British Path, στο οποίο ακούγεται ένα ρωσικό κείμενο, το οποίο αναφέρει τα εξής. Δώστε μου ένα λεπτοδάκι για να επανεκκινήσω το PowerPoint. Okay. Το, λοιπόν, αυτό το αρχείο ακούγεται έναν ρωσικό κείμενο το οποίο λέει «Στην πρωτεύουσα της Κύπρου, τη Λευκοσία, οι Κύπροι καλωσόρισαν τον πρώτο κοσμοναύτη στον κόσμο. Για να δουν τον Γιούρι Γκαγκάριν, οι άνθρωποι ήρθαν από μακρινές και κοντινές περιοχές της πόλης. Τους σοβιετικούς καλεσμένους καλωσόρισε ο επικεφαλής του κράτους, ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος ο Τρίτος. Μετά από μια εγκάρδια συνομιλία, ο Γκαγκάριν
παρουσίασε το βιβλίο του για την πρώτη πτήση γύρω από τη γη. Έπειτα ο Καγκάριν επισκέφτηκε τη Λεμεσό, εκεί του πρόσφεραν το κλειδί της πόλης. Αυτή η μέρα θα παραμείνει σαν μνημείο της επίσκεψης του πρώτου κοσμοναύτη στον κόσμο. Αυτά είναι αυτά που ακούγονται στα ρωσικά στο βίντεο το οποίο θα ακολουθήσει. Να πω ότι κάποιες πηγές αναφέρουν, αυτή η πηγή αναφέρει ότι πήγαινε στην επαρχία Μοχώστου και στη Λεμεσό. Κάποιες άλλες πηγές και κάποιοι άλλοι αυτόπτης μάρτυρες λένε ότι είστε και στο παγιό δημαρχείο της Λάρνακας και κιόλας τον θυμούνται να είναι στον μπαλκόνι ψηλά και να τον επιθυμά ο κόσμος από κάτω. Και τώρα θα δούμε ένα βίντεο. Βλέπετε ότι να κάνω share την φωνή μου. Okay. Βλέπουμε το αυθεντικό βίντεο του Γιούρι Γκαγκάρι. Ακούγεται ο ήχος, η μουσική. Βλέπουμε τις προετοιμασίες πριν την απογείωση, πριν την εκτόξευση. Το 12 Απριλίου 1961. Τριάντα μέτρα πύραυλος και τόσο στενάχωρος ο φόρος στην καψούλα. Έχουμε τεχνικό πρόβλημα εδώ με το βίντεο. Απολογούμε ένα λεπτάκι να το... Να πούμε ότι στην Αμερική έψαχναν τρόπο για να γράψω στο διάστημα και όταν πήγε ο Γιούρι Γκαγκάριν, αφού οι Αμερικάνοι έψαχναν να φτιάξουν την πένα, το στυλό και θα γράψω στο διάστημα, ο Γιούρι Γκαγκάριν έκανε το πιο απλό πράγμα, πήρε μαζί του πολύ. Было трудно пошевелить рукой. Я знал, что это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг Земли. Земля сообщилась, прошло 75 минут после старта. Я ответил, понял вас, все хорошо. Εικόνες όπου ο κόσμος θα επιθυμούσε. Τεράστια αναγνώριση από τον παγκόσμιο, από όλους, ανεξαρτήτως.
Ο Γιούρι Γκαγκάριν μετά τις αποστολές παρέμεινε σαν εκπαιδευτής και σαν δοκιμαστής των νέων αεροσκαφών και δυστυχώς το χάσαμε στις 27 Μαρτίου του 1968 στην ηλικία μόλις 34 ετών. Χάθηκε με κάποιον τρόπο τον οποίο μέχρι σήμερα δεν έχει αποσαφινιστεί και σίγουρα αποκλείστηκε η πιθανότητα ανθρώπινου λάθος. Δηλαδή έφυγε με ένα μυστήριο, σκοτώθηκε βασικά μαζί με τον συνεκπαιδευτή του, ενώ πετούσε έναν καινούργιο τότε αεροσκάφος, MiG-15, κοντά στην περιοχή Γκυρτζάτς, Σοβιετικής Ένωσης. Και έκτοτε υπάρχει έτσι λίγο ένα μυστήριο όσον αφορά το θάνατο του Γιούρι Γκαγκάριν. Αυτά τα λίγα που έχω να σας πω για τον Γιούρι Γκαγκάριν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να σας άρεσε και να ξέθαψα από τα κάποια ντοκουμέντα από τα παλιά, από το 1961. Και 62 και να σας πρόσφερα κάποιες νέες εμπειρίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας ξανά και για την τιμή μου κάνετε να κάνω αυτή την παρουσίαση. Τάκη, σας ευχαριστώ. Γιώργο Τζουλιά, εμείς ευχαριστούμε, φίλε, καλέ από Κύπρο, για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Βέβαια, εδώ από τις ερωτήσεις που έχω και τα στοιχεία που έχω, εγώ μπορώ να πω... Μάλλον θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα και δεν ξέρω αν μπορεί βέβαια να απαντηθεί αυτό σήμερα εδώ από σένα ή από κάποιον άλλον στην ζωντανή μας παρουσίαση. Πιστεύω άραγε ήταν πράγματι ο Γιούρι Γκαγκάριν ο πρώτος Ρώσος κοσμοναύτης που επιχείρησε να πάει στο διάστημα και αν θα το μάθουμε αυτό πραγματικά. Υπήρξαν κάποιοι άλλοι πριν από αυτόν που δεν έγιναν γνωστοί, γιατί ήταν αποτυχημένες ίσως αποστολές. Να, αυτό μπορώ να το απαντήσω με την εμπειρία μου από τα παγκόσμια συνέδρια που είχα κάνει, που έχω πάει, γνώρισα κάποιους διάφορους. Κάποιος Αγγλοαμερικάνος, ας μου επιτραπεί να μην αναφέρω το όνομα του, έχω και εδώ πίσω μου το βιβλίο του, ονομάζεται One More Step. Τον είχα συναντήσει σε ένα παγκόσμιο συνέδριο στην Αγγλία και στους διαδρόμους υπήρχε αυτό το debate κατά πόσο αν πάτησαν οι Αμερικάνοι στη Σελήνη ή όχι, εάν ήταν όντως, και το άλλο θέμα ήταν για τον Γιούρι Γκαγκάριν. Ναι, όντως ήταν ο Γιούρι Γκαγκάριν ο πρώτος που έκανε η πτήση. Διότι αν ήταν κάποιο άλλο θα το έβγαζε πιο γρήγορα για να, λόγω της κόντας που υπήρχε. Τώρα, αυτό που δεν ξέρουμε σίγουρα είναι πόσοι σκοτώθηκαν στην προσπάθεια αυτή. Δεν ξέρω αν θα βγει καμιά φορά όμως ή αν σκοτώθηκαν. Δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω, δεν νομίζω να βγει ποτέ στην επιφάνεια τα μυστικά του κράτους και νομίζω να αρκεστούμε με αυτά που ξέρουμε. Φυσικά. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση και το βιντεάκι που μας έδειξες με τα πολύ σημαντικά ιστορικά στοιχεία από την αποστολή του Γιούρι Γκαγκάριν, τον πρώτο άνθρωπο που ταξίδεψε, ας πούμε, σε τροχιά γύρω από τη γη, τον πρώτο άνθρωπο που ταξίδεψε στο διάστημα. Εδώ λοιπόν θα συνεχίσουμε σύμφωνα λοιπόν με το πάνελ από ό,τι έχω τώρα και ενημερώσεις για την ζωντανή συνέντευξη που θα έχουμε στη συνέχεια. Γιώργο, σε ευχαριστώ και πάλι. Πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Θα είμαστε επαφή και αύριο και τις επόμενες μέρες, ελπίζω. Σίγουρα. Άρα, λοιπόν, τώρα... Ελεονόρα Κάιζερ. Ναι. Θα ήθελα να καλησπερίσω από την Αθήνα και το Ελληνικό Μουσείο Μετωρητών την κυρία Ελεονόρα Κάιζερ, η οποία είναι Κύπρια... απόφυτος αστροφυσικός του Πανεπιστημίου της Λασκόβης. Είναι μόλις 22 χρονών και επίσης έχει ήδη δύο
αναλογικές αποστολές ως αναλογική αστροναύτη στο βιογραφικό της, στο Φεγγάρι, οι οποίες έγιναν από ό,τι έχουμε εδώ στοιχεία από το Lunar Ares Research Station και στο Analog Astronaut Training Center. Ενεολόνα, λοιπόν, καλησπέρα και από εμάς εδώ στην Αθήνα για το Μουσείο Μοδωρητών. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Είναι τιμή μου. Και δικιά μας χαρά είναι σίγουρα να σε έχουμε εδώ σήμερα στο πάνελ, στην παρέα μας, ζωντανά, μέσα από το Zoom, αυτή την πλατφόρμα και που μας προσφέρει και τη δυνατότητα και το κίτιο πλανητάριο. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ρωτήσω, Ελεονόρα, τι σημαίνει πραγματικά να είναι κάποιος αναλογικός αστροναύτης? Μπορείς να μας το εξηγήσεις λίγο καλύτερα, λίγο περισσότερο, να καταλάβει και το ευρύ κοινό που μας παρακολουθεί? Φυσικά. Αρχικά να μου επιτρέψετε να κάνω ένα share screen, να δείχνω για κάποιες εικόνες ταυτόχρονα. Okay. Μπορείς αν θέλεις, μπράβο, να το μεγεθύνεις εξαιρετικά. Τώρα έχουμε πλήρης εικόνα. Αναλογικοί αστροναύτες είναι ειδικά εκπαιδευμένα άτομα που μπορούν να ζουν σε συνθήκες παρόμοιες με αυτές του διαστήματος. Λεωρά μου, δεν σε ακούμε. Δεν με ακούτε. Εμείς εδώ έχουμε κανονικά ήχο. Yes. Δεν έχουμε πρόβλημα. Με ακούτε? Yes, of course, proceed. Okay. Ναι, μια χαρά. Οι αναλογικοί αστροναύτες δοκιμάζονται σε διάφορα πειράματα και διάφορες έρευνες που γίνονται σε αυτούς τους βιότοπους και γενικά μαζεύουμε όσα πιο πολλά δεδομένα μπορούμε από την καθημερινή μας ρουτίνα και την καθημερινή μας ζωή, ώστε έτσι όταν αναλυθούν θα κάνουν τη ζωή των αστροναυτών καλύτερη. Άρα λοιπόν, για να γίνει κανείς, να μπει μάλλον στη διαδικασία να εκλεγεί, για να έχει τις προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος μάλλον αναλογικός αστροναύτης, Ελεονόρα, τι χρειάζεται ακριβώς για να μάθει και το κοινό? Η βασική διαδικασία γίνεται από αποτήσεις online, οι οποίες ζητούν που έχεις κάνει το πτυχίο σου, το μεταπτυχιακό σου, άρα οι σπουδές παίζουν πολύ βασικό ρόλο για να σε επιλέξουν στο να γίνεις αναλογικός αστροναύτης. Επίσης, μετά από τις αιτήσεις που κάνεις online, έχεις και προσωπικές συνεντεύξεις μαζί τους. Θέλω να δουν το πώς μπορείς να τους βοηθήσεις, τι μπορείς να προσφέρεις στις αποστολές αυτές, πώς μπορείς να τους φανείς χρήσιμη, αν έχεις κάποιες καινούργιες ιδέες για πειράματα ή έρευνες που μπορούν να γίνουν κατά την αποστολή σου, οι οποίες μετέπειτα μπορούν να γίνουν όντως στο διάστημα. Εννοείται να μπορείς να συνεργάζεσαι με άλλα άτομα, να μιλάς τα αγγλικά άπτεστα, διότι η βασική γλώσσα είναι τα αγγλικά. Και να μην φοβάσαι να δοκιμάζεις πράγματα, να μην φοβάσαι τις προκλήσεις, να ξέρεις να χειρίζεσαι κάποιες καταστάσεις με ψυχραιμία και με καθαρό μυαλό. Και πιστεύω αυτά είναι τα βασικά στοιχεία για να εκλεγείς. Ωραία. Λοιπόν, παίρνουμε ένα overview, μια πρώτη εικόνα για αυτό που μας εξηγείς ότι είναι ο αναλογικός αστροναύτης. Τώρα, ναι, όσον αφορά τις αναλογικές αποστολές, τι ακριβώς κάνετε, τι ακριβώς είναι μια αναλογική αποστολή? Οι αναλογικές αποστολές είναι δοκιμές πεδίου που γίνονται σε τόπους που έχουν είτε φυσικές είτε τεχνητές ομοιότητες με αυτές της Σελήνης είτε του Άρη. Εδώ φαίνονται κάποιες εικόνες από τις δύο αποστολές που έχω κάνει εγώ και μαζί με την ομάδα μου. Σε αυτές τις αποστολές μπορούν να χρησιμοποιηθούν νέες τεχνολογίες και ουδιά ρομποτικά μηχανήματα, τα οποία εξετάζονται, όπως και τα πειράματα που κάνουμε σε αυτές τις αποστολές, τα κάνουμε πριν δοκιμαστούν στο διάστημα, έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε αν υπάρχουν τυχόν προβλήματα, έτσι αν υπάρχουν προβλήματα να επιληθούν ή να μην τα εφαρμοσούμε καν στο διάστημα. Και εννοείται οι αποστολές αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές, διότι γίνονται πιο γρήγορα, με λιγότερο κόστος από ότι πραγματικά στο να γίνουν στο διάστημα. Και μπορούμε να ανακαλύψουμε πολλά πράγματα πριν εφαρμοθούν. Εννοείται εξετάζεται... Τώρα εδώ πέρα βλέπω... Ναι, πες μας. Εξετάζεται και η δυναμική της ομάδας, το πώς είναι ο άνθρωπος στον περιορισμό από τον έξω κόσμο, διότι σε αυτές τις αποστολές δεν έχουμε καμία επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Άρα βλέπουμε πώς αντιδρούμε και ψυχολογικά, αλλά και σωματικά, πώς είμαστε κάτω από αυτές τις συνθήκες.
και έτσι μπορούμε να καταλάβουμε λίγο καλύτερα το πώς ζουν οι αστροναύτες εκτός γης. Ενδιαφέρον λοιπόν όλο αυτό το κόνσεπτ. Τώρα εδώ στη φωτογραφία που μας δείχνει αυτή τη στιγμή βλέπω διάφορα εμβλήματα, συστολές των αναλογικών αστροναυτών και ήθελα να σε ρωτήσω εδώ ίσως πώς αποφασίζεται άραγε το όνομα και το έμβλημα μιας αποστολής. Το ψηφίζετε μεταξύ σας, υπάρχει, είναι προκαθορισμένο? Έχω και εικόνα από τα δύο εμβλήματα που έχω συμμετείχει εγώ. Αυτά είναι τα εμβλήματα των δικών μου αποστολών. Υπάρχει και το επίθετο μου πάνω και η σημαία της Κύπρου. Αρχικά το έμβλημα και το όνομα αποφασίζεται από την ομάδα. Πρέπει να έχει σχέση με το στόχο της κάθε αποστολής. Η μία αποστολή ονομάζονταν Eureka από το Γιούρι Γκαντάρι, ο οποίος είναι, όπως προείπαμε, είναι ο πρώτος κοσμοναύτης. Και για να τον τιμήσουμε, που φέτος έκλεινε 60 χρόνια από τότε που πήγε στο διάστημα, ονομάσαμε την αποστολή μας Eureka. Η άλλη μου αποστολή ονομάζονταν Irene, από το Ειρήνη, το ελληνικό όνομα Ειρήνη. Και επειδή ο στόχος αυτής της αποστολής ήταν για να βρεθούν τρόποι να μειωθεί το άγχος των αστροναυτών, αλλά και να μελετηθούν οι ψυχολογικές επιπτώσεις όταν ζεις σε καραντίνα, ας το πούμε, αλλά με διαστημικές συνθήκες. Άρα είναι, είναι η πρώτη δουλειά που έχουμε σαν ομάδα να κάνουμε όλοι μαζί, να αποφασίσουμε το όνομα και το έμβλημα μας. Άρα είναι συλλογική εργασία, συλλογική απόφαση, έτσι, από αυτά, ναι, που μας λες. Και σημαντική. Το έμβλημα και σημαντική φυσικά. Ναι. Όσον αφορά τώρα τη σημασία και πόσο σημαντικές είναι αυτές οι αναλογικές αποστολές, τι θα ήθελες να μας πεις γι' αυτό? Μας είπε σίγουρα ότι κάνετε προσομοιώσεις σε διάφορες καταστάσεις και συνθήκες. Αυτά θα μπορούσαν πράγματι να μας βοηθήσουν στο να νιώθουμε πιο άνετα αν κάποιοι από εσάς μετά επιλεγούν στο μέλλον, λέω εγώ, στο απότερο μέλλον ή στο κοντινότερο μέλλον, για να ταξιδέψουν σε μια πραγματική αποστολή και όχι αναλογική αποστολή στο διάστημα. Φυσικά, εννοείται, ειδικά αν κάποιος θέλει όντως να γίνει αστροναυτής, κατά την προσωπική μου άποψη, είναι μια πολύ καλή αρχή το να συμμετέχει στις αναλογικές αποστολές, γιατί το να γίνεις αστροναύτης δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι πιο εύκολο να το πούμε από ότι όντως να γίνεις. Δικός μου στόχος ήταν να ανακαλύψω κι εγώ αν όντως μπορώ να γίνω αστροναύτης, αν μπορώ να ζω κάτω από αυτές τις συνθήκες, να δοκιμάσω κι εγώ τα όρια μου, να δω πώς αντιδρώ όταν δεν έχω επικοινωνία με τους δικούς μου, όταν δεν μπορώ να δω έξω και τα σχετικά, όταν είσαι σε ένα κτίριο που δεν έχεις έξοδο, κυριολεκτικά. Έτσι, οι αποστολές αυτές σε τεστάρουν και σαν άτομο, αλλά εννοείται να αναπτύσσεις και τις γνώσεις σου σε πάρα πολλούς τομείς, διότι δεν είναι μόνο για διάστημα. Δηλαδή, αναπτύσσεις γνώσεις σου και σε ιατρικά θέματα, σε engineering, σε μηχανολογία, εννοείται για το διάστημα, και όλα αυτά που μαθαίνεις συνδυάζονται με ό,τι έχει να κάνει εκτός γης. Τώρα, πόσες μέρες, Ελεονόρα, διαρκεί μια τέτοια αποστολή αναλογική? Είναι κάτι που διαρκεί 2-3 μέρες, διαρκεί εβδομάδες, μήνες? Ναι. Η κάθε αποστολή βασικά έχει διαφορετική διάρκεια. Οι συγκεκριμένες που έχω συμμετάσχει εγώ ήταν μία 8 μέρες και άλλη ήταν 19 μέρες, στην οποία είχαμε και 3 μέρες, πριν ξεκινήσει η αποστολή μας, είχαμε 3 μέρες εκπαίδευση. Άρα υπάρχει ένα backup, ένα background, πώς να το πω, μια υποδομή πριν ξεκινήσετε αυτές τις αποστολές, η οποία υποθέτω γίνεται από κάποια διεθνή έμπειρη ομάδα που σας εκπαιδεύει. Ναι, γίνεται από τους υπεύθυνους εταιρείας, μας εξηγούν τα βασικά πράγματα που πρέπει να ξέρουμε στο οποίο θα ζούμε, διότι από τη στιγμή που φεύγουν από εκεί, είμαστε μόνοι μας και στην ουσία κάνουμε την προσομοίωση ότι όντως είμαστε στο φεγγάρι, άρα το οτιδήποτε θα συμβεί πρέπει να ξέρουμε να το χειριζόμαστε εμείς. Δεν έχουμε τρόπο να έχουμε βοήθεια από κάποιον άλλον εκτός από τα 6 άτομα που αποτελείται η ομάδα μας. Έτσι έχουμε μια μικρή εκπαίδευση πριν μας κλειδώσουν. Άρα είσαστε πραγματικά, όπως το λες, κλειδωμένοι, αποκλεισμένοι, θα έλεγα, από τον έξω κόσμο σε συνθήκες προσομοίωσης της αποστολής σας. Ναι, κυριολεκτικά καμία επαφή με τον έξω κόσμο. Δεν βλέπαμε ούτε καν το φως, δεν υπήρχαν παράθυρα, δεν υπήρχαν πόρτες, δεν είχαμε καν αίσθηση της ώρας, διότι τα ρολόγια μας άλλαξαν
αλλάξαν ώρα. Δηλαδή, μερικές είχαμε οδηγίες, κάποιες μέρες να είμαστε με ώρα Ινδίας, άλλες μέρες με ώρα Αμερικής. Άρα, να συγχύζεται όσο παραπάνω μπορεί το μυαλό μας να μην έχουμε καμία ιδέα το τι γίνεται εκτός του βιότοπου που ζούσαμε. Αυτό σημαίνει, Ελεονόρα, ότι δεν έχετε επίσης καμία επικοινωνία με τους δικούς σας ανθρώπους, με συγγενείς, γονείς ή φίλους, όλο αυτό το διάστημα που διέρχεσαν οι αναλογικές αποστολές. Ήταν εξαιρετικά περιορισμένη η επικοινωνία με τους δικούς μας ανθρώπους. Στην πρώτη αποστολή που ήμουν, δεν είχαμε αρχικά καμία επαφή με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν μπορούσαμε να μπούμε π.χ. Facebook, Instagram και όλα αυτά. Η επικοινωνία με τους δικούς μας μπορούσαμε μέσω email και αυτό μόνο τη νύχτα αν είχαμε ελεύθερο χρόνο. Απλά το σπίτι είμαστε καλά, μην ανησυχείτε κτλ. Στη δεύτερη μου αποστολή μπορούσαμε λίγο περισσότερο να επικοινωνούμε μαζί τους, αλλά κάθε φορά που ήθελε κάποιος να στείλει ένα μήνυμα στους δικούς του τέλος πάντων, έπρεπε να το δηλώνουμε και να δηλώνουμε τι ώρα μιλήσαμε μαζί τους και για ποιο λόγο μιλήσαμε μαζί τους. Μάλιστα. Ναι. Υποθέτω λοιπόν ότι αυτό το διάστημα που ήσασταν κλεισμένοι εκεί μέσα, τρώγατε, πίνατε. Τι τρώγατε και τι πίνατε? Είναι οι τροφές παρόμοιες με αυτές που τρώνε μόνο οι κοσμονάυτες, οι αστροναύτες και ο τρόπος που ας πούμε παίρνουν τροφοδοσία μέσω απευθείας στο στόμα? Είχατε πιο γήινες συνθήκες, θα το πω έτσι? Αρχικά γίνεται έρευνα και για τη διατροφή, άρα ήμασταν. Είχαμε αυστηρή διατροφή, τέλος πάντων δεν μπορούσαμε να τρώμε ό,τι θέλουμε. Απαγορευόταν για παράδειγμα και ο καφές. Άρα, κάποιος που στην καθημερινότητα του πίνει καθημερινά καφέ, τις πρώτες μέρες ειδικά υποφέραμε από πόνο κεφάλους λόγω έλλειψης καφέινης. Η διατροφή ήταν ξηρή τροφή, όπως εδώ. Ήταν αυτά τα σακουλάκια, τα οποία τα ανοίγαμε, βάζαμε ζεστό νερό μέσα, τα αφήναμε για 10 λεπτά και ήταν το φαγητό μας. Εντάξει, στην αρχή ήταν λίγο περίεργο, αλλά όσο το τρώγαμε ήταν πάρα πολύ εντάξει. Στο τέλος εμένα μου έλειψε. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Μου θυμίζει σίγουρα τροφές αστροναυτών. Είναι τώρα, αυτό που τρώνε στην ουσία. Είναι κάτι μεταξύ σούπας και ξηράς τροφής με το νερό. Ένας συνδυασμός, ναι. Ένας συνδυασμός, όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Γενικά η καθημερινότητά σας ενός αναλογικού αστροναύτη, πώς θα την περιέγραφες όλες αυτές τις μέρες που έμενες απομόνωση? Ήταν γεμάτη η καθημερινότητά μας, δηλαδή ξυπνούσαμε από το πρωί, είχαμε ελάχιστο ελεύθερο χρόνο και αυτό μόνο αν τελειώναμε τα πράγματα που είχαμε να κάνουμε μέσα στη μέρα μας. Μετά το πρωινό μας είχαμε καθημερινών ιατρικών έλεγχων. Ένα από τα 6 μέλη της ομάδας ήταν ο γιατρός της αποστολής. Έτσι είχαμε τον ιατρικό μας έλεγχο, όπου μετρούσαμε την πίεση μας, τους παλμούς μας, το βάρος μας, περιγράφαμε το πώς νιώθουμε. Επίσης, ελέγχαμε και τον ύπνο μας, άρα τα καταγράφαμε και αυτά, διότι φορούσαμε ένα ρολόι, το οποίο μετρούσε πόσες ώρες ήταν ο βαθύς ύπνος και πόσες ελαφρύς. Άρα όλα αυτά καταγράφονταν, τα οποία είναι έρευνες, διότι μετά αυτά τα δεδομένα αναλύονται. Μετά, ναι. Ο καθένας δούλευε πάνω σε έρευνες και στα πειράματά του. Διότι όπως προείπα, ο καθένας είχε το ρόλο του, δηλαδή για παράδειγμα στη μία αποστολή λίγο μόνο αστροβιολόγος. Άρα ασχολούμαι περισσότερο με τα φυτά στο διάστημα. Άρα δουλεύαμε πάνω στα πειράματά μας. Και επίσης, εδώ να περιγράψουμε μετά για το νερό, εδώ είναι ο ιατρικός έλεγχος, ο οποίος κάναμε. Επίσης, ιατρικών έλεγχων, να σημειώσω ότι κάναμε περίπου 5 με 6 φορές την ημέρα, συν ακόμη 2 φορές πριν και μετά τη γυμναστική μας. Δηλαδή, ήταν συνέχεια. Ήθελαν να ξέρουν κάθε λεπτό το πώς αντιδρά το σώμα μας. Κάθε μέρα, μια ώρα γυμναστική. Εδώ είναι κάποιες εικόνες που δουλεύουμε. Και επίσης είχαμε, όπως είπαμε, τους διαστημικούς περιπάτους. Διαφορετικά ονομάζονται EVAs. Αυτά ήταν όταν βγαίναμε από το βιότοπο. Στην ουσία είχαμε απλά μια έξοδο, όπως το τούνελ να το πούμε, που βγαίναμε στην αναλογική σελήνη. Βάζαμε τις στολές των αστροναυτών, οι οποίες ήθελαμε αρκετή ώρα να τις φορέσουμε, δηλαδή δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο. Και κάναμε τις αποστολές μας στο φεγγάρι που είχαμε εμείς εκεί. Ο κάθε διαστημικός περίπατος είχε διαφορετικούς στόχους. Δεν έβγαινε όλη η ομάδα στη σελήνη. Τα μισά μέλη έμειναν μέσα, δηλαδή πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με το μέσα κόσμο.
μας έδιναν εντολές ότι πρέπει να κάνουμε, πόσος χρόνος μας έμεινε και τα σχετικά. Ήταν πάρα πολύ κουραστικό, δηλαδή διακούσα στο σχήμα 4-5 ώρες. Οι στολές ήταν τρεις διαφορετικές στρώσεις, άρα ήταν και ζεστές και βαρετές. Και ειδικά το να πρέπει να δουλέψει, δηλαδή ο βασικός στόχος της δικής μου αποστολής ήταν να καταφέρουμε να κατασκευάσουμε solar panels στο φεγγάρι. Άρα το να καταφέρεις να βιδώνεις, για παράδειγμα, τις βίδες με τα τεράστια γαμιά που φρουν οι αστροναύτες, ήταν κάτι πολύ δύσκολο, δεν είναι ότι και πιο εύκολο. Από εδώ είναι η φωτογραφία που ήταν μέσα από το βιοτοπό, και εδώ που γράφει Airlock ήταν η έξοδος που βγαίναμε στο φεγγάρι. Εντάξει, ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο, ήταν κάτι πρωτόγνωρο, δηλαδή δεν το ξαναζούσα, παρόλο που ήταν πολύ κουραστικό. Μετά από τους διαστημικούς μας περιπάτους, είχαμε να θυλώνουμε πάρα πολλές φόρμες για το πώς νιώθουμε, τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά. Γράφαμε κάθε μέρα αναφορές για να ενημερώνουμε το mission control, δηλαδή τους υπεύθυνους, για το πώς είναι ο βιότοπος, σε ποιο στάδιο βρίσκεται, πώς πάμε με τα πειράματα μας, τι γίνεται με τις έρευνες μας. Ναι, αν είχαμε ελεύθερο χρόνο, τη νύχτα χαλαρώναμε με την ομάδα μας. Συνήθως βλέπαμε ταινίες. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, όσον αφορά τα πειράματα από αυτά που μας λες, που γίνονται στις αποστολές αυτές, περιλαμβάνουν και πειράματα όσον αφορά την προσομοίωση σε περιβάλλον συνθηκών, ας πούμε, σελήνης, όπως πιθανότατα και από ό,τι κατάλαβα και πειράματα όσον αφορά την καλλιέργεια κάποιων τροφίμων ή κάποια άλλα βιολογικά, χημικά πειράματα, από ό,τι κατάλαβα. Ναι, αρχικά γίνονται πολλές διαφορετικές έρευνες και πειράματα ταυτόχρονα. Εδώ σας δείχνω τα κρεβάτια που είχαμε, αυτό είναι από την πρώτη αποστολή, διότι γίνεται και έρευνα για τον ύπνο. Αρχικά κοιμόμασταν το πολύ 5 ώρες την μέρα. Μελετούσαμε ο ύπνος σας πώς επηρεάζεται. Η δεύτερη φωτογραφία είναι από τη δεύτερη μου αποστολή, στο οποίο είχαμε ενός στόχο να κατασκευάσουμε πιο ιδιωτικά τα κρεβάτια. Δηλαδή, κατασκευάσαμε κουρτίνες, οι οποίες ήταν ο ιδιωτικός χρόνος που είχαμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, το να βρίσκεσαι σε έναν χώρο 24-24 με άλλα 5 άτομα, δεν έχεις καθόλου χρόνο με τον εαυτό σου. Άρα, με αυτή την ιδέα, το να κατασκευάσουμε ένα μικρό καταφύγιο γύρω από το κρεβάτι μας, ήθελα να μελετήσουμε αν επηρεάζει τον ύπνο μας προς το καλύτερο, αν αλλάζει η λειτουργικότητα μας κατά τη διάρκεια της μέρας. Άρα, αυτό είναι μια βασική έρευνα που γινόταν. Επίσης, γινόταν πολλές έρευνες για τα φυτά. Δηλαδή, φυτεύαμε φυτά τα οποία τρώγονται, π.χ. Σπανάχι, φασόλια. Ήθελαμε να δούμε αν θα μεγαλώσουν. Και τα μεγαλώναμε. Προσπαθούσαμε να τα μεγαλώσουμε με τρεις διαφορετικές λύσεις. Δηλαδή, διότι το νερό είναι πολύ περιορισμένο, προσπαθούσαμε να τα μεγαλώσουμε είτε με λερωμένο νερό, το οποίο ήταν από τον ντους, ή με ούρα, για να δούμε αν θα μεγαλώσουν, έτσι να ξεκονούμε το καθαρό μας νερό. Και στην ουσία μεγάλωσαν, είχαμε αρκετά αποτελέσματα, άρα με ρωτήσαμε με τι ρυθμό θα μεγαλώσουν αυτά τα φυτά. Εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες από τα καταφύγια που φτιάξαμε. Επίσης, θα μελετούμε το πώς επηρεάζει το LED φως τον ύπνο μας. Μελετούσαμε το νερό το ανακυκλώναμε. Δηλαδή, το νερό στη μία αποστολή δεν είχαμε καθόλου τη δυνατότητα για μπάνιο. Ήταν μόνο με μωρομάντιλα. Στη δεύτερη αποστολή είχαμε τη δυνατότητα για ντους, εννοείται όχι καθημερινά, και όταν μπορούσαμε να κάνουμε ήταν με 4-5 λίτρα νερό, δηλαδή αν το σκεφτούμε είναι τρεις μπουκάλες μεγάλες νερού, πολύ λίγη ποσότητα. Αυτό είναι πολύ τέλεια πιθανότατα. Ναι, και αυτό το νερό το οποίο κάναμε ντους όταν κάναμε, το αποθηκεύαμε και το χρησιμοποιούσαμε για την τουαλέτα, δηλαδή δεν το σπαταλούσαμε. Το χρησιμοποιούσαμε για κάτι άλλο, για την τουαλέτα και για τα φυτά που προσπαθούσαμε να μεγαλώσουμε. Άρα το ανακυκλώναμε το νερό μας. Τι άλλες έρευνες. Γίνονταν έρευνες για ρομποτικά οχήματα. Δηλαδή, όταν βγαίναμε στο φεγγάρι, είχαμε το ρόβερ μας, π.χ. το Perseverance που υπάρχει στον Άρη, είχαμε και εμείς το δικό μας, στη σελήνη που είχαμε εκεί. Κάναμε έρευνες για το πώς μπορεί να κάνει ο άνθρωπος interact με αυτόν τον ρόβερ, δηλαδή αν είναι βοηθητικό. Π.χ. όταν χάναμε την επικοινωνία με τα άτομα που βρίσκονταν μέσα στο βιότοπο, μας έλεγαν π.χ. ακολούθησε το ρόβερ. Άρα εμείς ακολουθούσαμε το ρόβερ και ξέραμε πού να πάμε όταν δεν μπορούσαμε να ακούσουμε τα άτομα που μας μιλούσαν.
Άρα γίνονταν και έρευνα για το πώς αντιδρά ο άνθρωπος με αυτά τα ρομποτικά οχήματα. Ακούτε πραγματικά ενδιαφέρον. Ακούτε πραγματικά ενδιαφέρον. Εγώ εδώ θα ήθελα να προσθέσω μια ιδέα που έχω και έχουμε κάνει πειράματα εδώ πέρα και με το Right Club, το οποίο είμαι πρόεδρος σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε προσομοιώσεις που θέλουμε να μεγαλώσουμε φυτά σε συνθήκες διαστήματος, εμείς χρησιμοποιούμε συνήθως μετεωρητική σκόνη, να το πω έτσι, ή χώμα που έχουμε δημιουργήσει μέσα από την τριβή μετεωρητικού υλικού, είτε αφορά λίθο μετεωρίτες, είτε στη δικιά σας περίπτωση, εγώ θα πρότεινα μετεωρίτες από τη Σελήνη, οι οποίοι θα είχαν τριφθεί σε σκόνη. Θα ήταν πολύ πιο ίσως ιδανικές οι συνθήκες. Μια ναι, και το να φέρεις χώμα από τη γη θα ήταν αδύνατο σχεδόν ή πολύ έξοδο. Σωστά. Άρα έχει το και από το υπόψη σου. Βέβαια, μπορεί οι σεληνιακοί μετεωρίτες να είναι σχετικά ακριβοί, αλλά ένα τέτοιο πείραμα σίγουρα θα ήταν ενδιαφέρον να έχετε κάνει. Θα είδα. Είτε σε ελληνιακά πετρώματα, είτε σε ελληνιακούς μετεωρίτες που να καλλιεργείται πάνω. Σίγουρα φυτά. Θα ήταν ενδιαφέρον. Ναι. Δηλαδή τα φυτά εννοείται παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, διότι προσπαθούν οι αστροναύτες να έχουν φρέσκα τροφή στο διάστημα. Άρα με τα, φυτά που προσπαθούμε να μεγαλώσουμε, βοηθούμε και εμείς με κάποιο τρόπο να δούμε αν είναι αυτό δυνατόν. Αν και τελευταία θα καταφέρνουν να μεγαλώνουν κάποια φυτά στο διάστημα, άρα είμαστε σε καλό δρόμο. Άρα αυτό χάρη στις προσπάθειες και τα πειράματα που κάνετε, πιστεύω θα έχουμε περισσότερα στοιχεία στο μέλλον. Εννοείται, για το τι εναλλακτικές θα έχουμε. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις από το κοινό. Τώρα δεν έχω δεχτεί κάτι άλλο από αυτά που διατύπωσα και εγώ στην Ελεονόρα. Εδώ πιστεύω περίπου θα φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας ζωντανής μετάδοσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τη Λεωνόρα Κάιζερ για την ζωντανή συνέντευξη που μας προσέφερε, όπως και τον Γιώργο Τουλιά από το Κίδιο Πλανητάριο, και φυσικά να ευχαριστήσω και τη συντονίστρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την κυρία Λουτμίλα Μπαράνοβα, σε συνεργασία με το Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο και το Ρωσικό Σπίτι. Και να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 8.30, όπου πλέον θα έχουμε έναν Έλληνα ακαδημαϊκό γεωλόγο, τον καθηγητή Ηλία Χατζηθεοδωρίδη, με ένα πολύ επίσης ενδιαφέρον και επίκαιρο θέμα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν όλους. Καλό βράδυ από την Αθήνα. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ από Κύπρο. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις υπόλοιπες παρουσιάσεις και ελπίζω να καταφέρω, όπως έχουμε μιλήσει προηγουμένως, για να μπορούμε να μεταδώσουμε και τις υπόλοιπες. Ναι, φυσικά, Γιώργο, θα είμαστε σε επαφή και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δικιά σας βοήθεια. Ημίμα. Και τη βοήθεια του... Ναι, μισό λεπτό να έχουμε και ένα αποχαιρετιστήριο, χαιρετισμό μάλλον, από την κυρία Μπαράνοβα Λουτμίλα, με τη σειρά της, που είναι υπεύθυνη εδώ πέρα του προγράμματος. Είμαι πίσω στο background. Σήμερα, ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο, για την πρωτοβουλία. Ελεονόρα, για την απίστευτη, πραγματικά, η μοναδική, πιστεύω, εμπειρία που έχεις ζήσει. Εσύ έχεις μοιραστεί με το ελληνικό κοινό και το Κύπριο, βέβαια, από όλο το χώρο που βρίσκονται όλοι οι υπόλοιποι σε ποιες χώρες. Και σας περιμένουμε και στα επόμενα project και στις επόμενες εκδηλώσεις. Θα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λόγο μας. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Εύχομαι λοιπόν καλό βράδυ. Χαιρετισμούς πολλούς από Αθήνα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια σας.